να χαλάσουμε αυτή την ωραία γλυκιά. Όχι, δεν τη χαλάσουμε, αλλά έχουμε απορίες. Έχουμε ερωτήματα. Θα περάσουμε σε άλλα τώρα θέματα. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Στην πολιτική ατζέντα, να ξεκινήσουμε από την κυρία Καραμαλή, που εκπροσωπεί τη συμπολίτευση εδώ. Νωρίτερα προβάλαμε ένα βίντεο, το συζητήσαμε βέβαια και με τους συναδέλφους μας. Έχει να κάνει με αυτό το γλέντι το οποίο φαίνεται ότι οργανώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου στον Ερυθρό Σταυρό και ήταν μάλιστα και η μέρα εφημερίας. Και στα στιγμιότυπα που είδαμε πίσω από τους, τώρα δεν ξέρω αν είναι διοικητικοί, αν είναι νοσηλευτές ή αν είναι γιατροί αυτοί που εκείνη την ώρα χορεύουν, περνάει ένας άνθρωπος στο φορείο, τον περνάνε και παράλληλα βλέπουμε τα τσιφτετέλια, συνάρτητο αυτή η εικόνα, θεωρείτε ότι τιμάει το νοσοκομείο και το... Κοιτάξτε, θα πω και τα θετικά και τα αρνητικά, γιατί πάντα το νόμισμα έχει δύο όψεις. Η συγκεκριμένη διοικήτρια κάνει εξαιρετική δουλειά. Το νοσοκομείο είναι πεντακάθαρο και προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στους ασθενείς. Και αυτό και γιατί το έχω επισκεφτεί, παρόλο που δεν είναι εκλογική μου περιφέρεια, αλλά και από το ρεπορτάζ που έχει γίνει. Όμως, την ημέρα της εφημερίας δεν επιτρέπεται, κατά τη γνώμη μου, να διοργανώνεται μία τέτοια εκδήλωση, αν μπορώ να την πω. Ορθά ο κύριος Χρυσοχοΐδης διέταξε ΕΔΕ, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 8 Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, για να δούμε ποιος ευθύνεται για όλο αυτό. Το ρεπορτάζ ωστόσο λέει ότι ναι, μεν ήταν οργανωμένο και ήρθαν και είπαν τα κάλαντα κλπ. Και ένας εκ των νοσηλευτών, τώρα διοικητικού, προσωπικού, δεν ξέρω, ζήτησε να παίξουν και ένα τραγούδι έτσι, ξέρετε, λόγω των εορτών. Ωστόσο, δεν είναι καλή εικόνα αυτή, σίγουρα. Μάλιστα. Ναι, αδική η αλήθεια. Είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ένα νοσοκομείο που πράγματι κάνει τόσο καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά. Και η διοικήτρια, γιατί πολύ καλή. Έχουμε ακούσει και εμείς αυτό που λέτε. Ωστόσο, είναι αδιανόητη η εικόνα. Την αδική, αδική αυτό που έγινε. Όταν περνάει το φορείο δίπλα με το οξυγόνο. Κύριε Κόκαλη. Κύριε Ελιοπούλου, κύριε Παγάνη, δεν θέλω ούτε να λαϊκίσω ούτε να υπερβάλλω. Αλλά η εικόνα νομίζω είναι χίλιες λέξεις. Όταν εκεί που διασκεδάζουν, που χορεύουν, ακριβώς δίπλα περνάει άνθρωπος στο φορείο και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση ήταν, πείτε μου, υπάρχουν λέξεις να δικαιολογήσουν τη διοίκηση ή τους αυτούς που το διοργάνωσαν, ειλικρινά. Αλλά αναδεικνύεται και με αλφαγιώτα, αλλά και εσείς, ένα μείζον θέμα, το οποίο ποιο είναι? Η απαξίωση των δημοσίων νοσοκομείων, του δημοσίου συστήματος υγείας. Νομίζω αυτό πρέπει να δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, όχι απλά να είναι μια συγκέντρωση. Εδώ χορεύουν και δίπλα περνάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο φορείο και δεν ξέρω, πηγαίνει στο χειρουργείο, πηγαίνει στο δωμάτιο, σε τι κατάσταση είναι. Και την ψυχολογία του επίσης, είναι... προφανώς, έχετε δίκιο. Σωστά. Νομίζω ότι είναι μια εικόνα η οποία δεν τιμά το δημόσιο σύστημα υγείας και δεν τιμά και τους ανθρώπους που δουλεύουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, τους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στο διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι δίνουν πραγματικά μάχη σε αντίξωες συνθήκες. Το προσωπικό των νοσοκομείων δίνει μάχη και δεν τιμά γενικά και τη χώρα μας και την εικόνα του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Ελάτε, κύριε Σαχνίδη, κύριε Υπουργέ, και εσείς να κάνετε ένα σχόλιο για να ρωτήσουμε να περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα μετά τις επέτειες. Αλλά θα κάνω μια σύντομη τοποθέτηση. 10 δευτερολέπτων. Αμέσως μετά. Ναι, βεβαίως. Θα ήθελα να βάλω δύο διαφορετικά ζητήματα. Από τη μια μεριά, ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του μάχεται για τον πολυδιάστατο εξυγχρονισμό. Και από την άλλη μεριά, βλέπουμε αυτή την εικόνα. Ειλικρινά, θα ήθελα να ξέρω ποια σχέση έχει ο πολυδιάστατος εξυγχρονισμός με αυτή την εικόνα. Δεν ξέρω τα πραγματικά περιστατικά, ενδεχομένως να είναι όπως τα περιγράψετε. Ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή και λόγω της έξαρσης του COVID και λόγω της έξαρσης μιας σειράς, αν θέλετε, ιώσεων, τα νοσοκομεία βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και νομίζω ότι ειδικά σε μέρες εφημερίας δεν προσφέρεται ούτε για κάλαντα ούτε για το παραμικρό. Γι' αυτό και θα έλεγα, επειδή αυτή τη στιγμή πραγματικά το μέτωπο της υγείας είναι ένα από τα πιο κρίσιμα και πιο καθοριστικά. Πραγματικά οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλο το προσωπικό των νοσοκομείων δίνουν πολύ μεγάλη μάχη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και ξέρουμε ότι
οι πόροι που κατευθύνθηκαν στον τομέα της υγείας τα τελευταία χρόνια είχαν περικοπεί και γι' αυτό και σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα πρέπει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη χρηματοδότηση προς τον τομέα της υγείας. Αυτή η εικόνα θα έλεγα ότι απαξιώνει και τις προσπάθειες όλων αυτών των ανθρώπων που αγωνίζονται να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. Απαντώ. Θα περίμενα να έχει την ίδια ευαισθησία ο κύριος Κόκαλης όταν ο κύριος Πολάκης ως Υπουργός Υγείας και κυρίως ως γιατρός φουμάριζε και κάπνιζε μέσα στο Υπουργείο Υγείας. Τότε δεν άκουσα κανένα συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ να πει το οτιδήποτε για τον Αψή Σφακιανό. Εμείς έχουμε ψηλά στην ατζέντα την υγεία. Ήδη στη συζήτηση του προϋπολογισμού ο κύριος Μητσοτάκης ανήγγειλε αύξηση 20% της αποζημίωσης των εφημεριών. Έχει γίνει ήδη αύξηση 10% το 2022, ενώ με την αναμόρφωση του μισθολογίου του δημόσιου τομέα θα έχουμε και περαιτέρω αύξηση. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν πολλά και είναι κάτι που είναι ψηλά στην ατζέντα μας. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα ασχοληθούμε. Και σαφέστατα επαναλαμβάνω, αυτή η εικόνα αδικεί την διοικήτρια, αλλά το να μιλάει ο κύριος Πολάκης, ο οποίος ήταν αντίθετος στα εμβόλια και πίστευε ότι δεν υπάρχουν τα εμβόλια και είναι για γαϊδάρους και για γίδια, και σύρθηκε την τελευταία μέρα στην εκπνοή της προθεσμίας να εμβολιαστεί και να το στείλει μήνυμα επειδή έδινε συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας, πάει πολύ. Κυρία Καραμαλή, έχουμε. Κυρία Ηλιοπούλου, πρέπει να απαντήσω. Παρακαλώ. Πρέπει να απαντήσω, αλλά στην ουσία είναι ανάξιο σχολιασμού αυτή η προσπάθεια συμψηφισμού. Πραγματικά. Να μην ακούμε τα δικά σας, να μην λέμε τα δικά σας, να λέτε τα δικά μας. Να μην λέμε που διορίσατε βουλκανιζατέρ, άνθρωπο που είχε βουλκανιζατέρ. Να μάθετε να σέβεστε. Σέβομαι ακούστε. Πάρα πολύ. Ακούστε. Να σέβεστε και τους συνομιλητές. Δεν σας διέκοψα, περιμένω υπομονετικά και ευλαβικά. Και ελάτε, λέω ότι Κόκαλη. Είναι ανάξιο σχολιασμού, η προσπάθεια συμψηφισμού αυτή τη εικόνα να χορεύουν ζεμπεκές και δίπλα ο άνθρωπος να πηγαίνει στο χειρουργείο. Μάλιστα. Και εξίσου είναι κακό δυνατόν. Να καπνίζει υπουργός υγείας και μάλιστα γιατρός μέσα σας στο Υπουργείο. Παρακαλώ. Για να προχωρήσουμε έχετε την κουβέντα μας. Κάκιστο. Κύριε Κόκαλη, τραγικό. Να προχωρήσουμε την κουβέντα μας. Περιμένετε να τοποθετηθείτε αμέσως μετά την κυρία Καραμαλή για να πάμε με τη σειρά λοιπόν. Που έχουμε. Έλα, θες κυρία Καραμαλή, εδώ γίνεται πολλή λόγο για το δάνειο που έκανε ο Στέφανος Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ, 250.000 ευρώ. Έτσι φέρεται, αυτό φέρεται να είναι το ποσό. Εδώ στο Action 24 ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν έθεσε κάποια βασικά ερωτήματα από το που προήλθαν τα χρήματα. Υπάρχουν και επιδοτήσεις των κομμάτων που δεν έχουν βέβαια δοθεί ακόμη αυτά τα χρήματα. Πείτε μας. Περίμενε. Συγγνώμη, να προσθέσω. Νωρίτερα εδώ φιλοξενήσαμε τους αδέρφους μας, mm-hmm. τον Γιάννη τον Κοροναίο και τον Λάβρο του Καλαρίτη και λέει ο Γιάννης Κοροναίος, γιατί ανεβάζει το θέμα Νέα Δημοκρατία αυτό, τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, αφορά βεβαίως και εσάς, χρωστούν και ένα τεράστιο ποσό μάλιστα. Γιατί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία υποκριτικά ανεβάζει το θέμα όταν δεν ασχολείται με τα δικά της χρέη. Απλά άλλο τον άλλο. Ναι. Πρώτον, από το γραφείο του κυρίου Κασελάκη έγινε διαρροή ότι δάνεισε 250, 235, 50, δεν θυμάμαι τώρα, χιλιάδες ευρώ σε μια εταιρεία για να πληρωθούν οι δημοσιογράφοι κλπ. Χθες βγήκε ο κύριος Βασιλιάδης και είπε ότι είναι γύρω στις 25.000. Μα είπαν εξαψήφιο ωστόσο. Χθες, να το γκουγκλάρετε παρακαλώ. Όχι, και γνωρίζω, να δείτε γνωρίζω, τι είπε ο κύριος Βασιλιάδης. Άρα λοιπόν, ας μας πούν πρώτα πόσα είναι τα χρήματα. Το ένα είναι εξαψήφιο και το άλλο είναι πενταψήφιο. Ένα αυτό. Δεύτερο. Πάνω από 20.000 και τα δύο, αν μου επιτρέπετε, βέβαια. Ναι. Θέλω να σου πω όμως ότι άλλο 250.000 και άλλο 25. Προφανώς. Δεν το ίδιο. Τον έλεγχο, βέβαια, δεν είναι. Πρέπει λοιπόν να μας πει στο νέο ρόλο τον οποίο έχει ο κύριος Κασελάκης, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει, ότι είναι αρχηγός ενός κόμματος. Και να μας πει από πού προήλθαν αυτά τα χρήματα. Από ποια δραστηριότητα, από τον τραπεζικό του λογαριασμό, δεν πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Μας ταλαιπώρησαν και εμάς και το ΠΑΣΟΚ με τον απίστευτο λαϊκισμό τους για τα χρήματα και για τα δάνεια που είχαν το κόμμα. Για να μιλήσω για μένα και μετά ο κύριος Σαχινίδης σας πει. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε από το 3% στο 35%. Οπότε αυξήθηκε η κρατική επιχορήγηση. Από το 31% όμως πήγε στα 17%. Άρα μειώθηκε στο μισό η κρατική επιχορήγηση. Και αυτό δημιουργεί τρύπες. Αυτό πάθαμε και εμείς και το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Και τότε έβγαιναν στα κάγκελα οι λαϊκιστές και μας κατηγορούσαν. Γνωρίζω και η Νέα Δημοκρατία, αλλά γνωρίζω και το ΠΑΣΟΚ, έχουμε ρυθμισμένα δάνεια και τα δάνεια τα παίρνουμε από την τράπεζα. Δεν δικαιούται κανένας αρχηγός να δίνει χρήματα στο κόμμα.
Τελεία. Να επισημάνουμε ότι ο κύριος Βασιλιάδης για τα 25.000 ευρώ το δήλωσε και εδώ στο Action 24. Α, μας πούν τώρα, είναι 25 ή 25.000. Κύριε Κοκαλή, σας ακούω. Α, και αν γίνεται νομικό θέμα, συγγνώμη κύριε Κοκαλή. Κύριε Κοκαλή, συγγνώμη. Και αν γίνεται νομικό θέμα, γιατί άκουσα και το Χρυσόγωνο, τον κύριο Χρυσόγωνο, ο οποίος δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω έχει περάσει και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Πέρασε από το ΣΥΡΙΖΑ όμως. Ωραία. Αν γίνεται νομικό θέμα, θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο. Και αυτό θα το αποφασίσει η Επιτροπή Ελέγχου. Ελάτε, κύριε Κοκαλή. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Τι θα αλλάξει εάν είναι 25 ή 45? 250 με 25. 250.000 με 25. Ναι, τι θα αλλάξει. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο όταν ένα φυσικό πρόσωπο δανείζει... Μέχρι 20.000 είναι. Ακούστε, ακούστε. Πριν πει ο κύριος Κασελάκης από πού ήρθαν τα χρήματα, γιατί σας πήρε ο πόνος τώρα, έτσι λέμε εμείς εδώ στη Λάρισα, σας πήρε ο πόνος παντού από πού το ήρθαν λέμε τα χρήματα και αν έγινε η σύμβαση του δανείου, να μας πείτε εσείς, όταν μια τράπεζα δανείζει με προσημείωση υποθήκης, βάζοντας εξασφάλιση... Απαντήστε ακίνητα τώρα για τον κύριο Κασελάκη και αφήστε ακούστε, τα αυτά τώρα. Ακούστε, η ερώτηση είναι σαφής. Απευθύνεται στον κύριο Κασελάκη και στο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Καραμαλή, το μείζον είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάει 0 ευρώ. Το βλέπετε το 0. 0. Εσείς χρωστάτε 400 εκατομμύρια. Είναι ρυθμισμένα το δάνειό μας. Και εγώ ρωτώ, όταν τα πήρατε εσείς τα χρήματα, η τράπεζα σας συμπεριφέρθηκε όπως τους υπόλοιπους δανειολήπτες, κυρία Καραμαλή. Άλλα λέει γιαγιά μου. Λέμε στο χωριό μου λοιπόν, άλλα λέει γιαγιά ακούστε μου, άλλα ακούν τα αυτιά μου. Απαντήστε στο θέμα. Ακούστε, γιατί και εμείς λέμε. Από την Καρδίτσα είμαι κι εγώ. Είμαι από Θεσσαλία, Skype, τα ίδια λέμε. Είναι η μισή. Κύριε Παγάνη, μάλιστα. Επειδή είμαι με Skype. Έχετε δίκιο, ελάτε. Όχι, μου απίθυνε μία ερώτηση. Πρέπει να απαντήσετε, ακούστε, γιατί σηκώνεται αυτό το θέμα. Όλα έγιναν νόμιμα. Εάν μάλιστα έχετε να αποδείξετε κάτι, όχι με ερωτήσεις. Εάν πιστεύετε ότι έγινε παρανομία, μπορείτε να το καταγγείλετε. Κύριε Κόκαλη, σας λένε και οι δύο οι συνάδελφοί σας. Ναι. Κυρία Ελιοπούλου, κύριε Παγάνη. Μάλιστα. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δεδομένο. Το δεδομένο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάει 0. Και τα δύο κόμματα, τα υπόλοιπα, χρωστάνε 1 δις περίπου. Και το ερώτημα είναι, έχουν την ίδια αντιμετώπιση αυτά τα κόμματα που έχουν και οι δανειολήπτες από τις τράπεζες? Πάει αυτό, θα το απαντήσουν μετά. Όταν χορηγήθηκαν τα δάνεια, ζητήθηκε προσημείωση υποθήκης? Ναι. Δεν απαντάει στο ερώτημα. Πάμε σε εσάς τώρα. Από την άλλη όμως έχουμε τη δήλωση του κυρίου Βασιλιάδη, κύριε Κόκαλη, ο οποίος μιλάει για 25.000 ευρώ. Γιατί μιλάει για 25.000 ευρώ? Γιατί νομίζω ότι προβλέπεται μέχρι εκεί, γιατί υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει με ποιο τρόπο γίνονται αυτά. Και έχουμε και τη διαρροή την επίσημη για 250.000 ευρώ. Εδώ έχουμε διαφορά. Δεν θα απαντήσει. Κύριε Παγάνη, ακούστε, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έγινε μία διευκόλυνση προς το κόμμα. Μάλιστα. Τώρα το ακριβές ποσό δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Επίσης γνωρίζω ότι έγιναν όλα νομότυπα. Πάρα πολύ ωραία. Το ζητούμενο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάει 0. Μάλιστα. Το 0 μπορεί να το πει η κυρία Καραμαλή και ο κύριος Σαχινίδης. Είστε ανοιχτοί στον κύριε έλεγχο. Κύριε Κόκαλη, νομίζω ότι δεν έχετε γνώσει για την ιστορία του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχετε και γνώσει για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί την προέρχεστε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Κύριε Σαχινίδη, να ψάξετε. Η αγροτική τράπεζα, κύριε Σαχινίδη, κύριε Κόκαλη, έδωσε δάνεια στο ΠΑΣΟΚ. Να πάτε να ρωτήσετε το κόμμα στο οποίο ανήκετε τώρα, εάν υπήρχαν δάνεια του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ. Σταματήστε λίγο να ακούσετε. Υπήρξε κούρεμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Καραμαλή, ελάτε, κύριε Σαχινίδη. Τους αγρότες. Δεν θα σας αφήσω τώρα. Ολοκληρώστε, κύριε Κόκαλη, να ακούσουμε τον κύριο Σαχινίδη. Ελάτε. Και τελειώνω. Ακούστε. Εμείς αυτό που λέμε και το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε 1 ευρώ. Μάλιστα. Είχε την ίδια αντιμετώπιση με τους δανειολήπτες, ενώ τα άλλα κόμματα δεν είχαν και δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση θα από τις τράπεζες, τα δάνειά τους. Κατανοητό. Ελάτε, κύριε Σαχινίδη.
να πάει στον υπεύθυνο οικονομικών του κόμματός του και να το ρωτήσει αν στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστούσε χρήματα και έγινε κούρεμα των δανείων του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό και την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε στη Λάρισα να μου απαντήσετε τι σας είπε ο ταμείας του κόμματός σας. Εντάξει. Τώρα χρωστάει μηδέν. Ναι, ναι. Τώρα λέει. Ακούστε τώρα. Λίγο. Δεν χρωστάει γιατί ανέβηκε από το 3.35 και πήρε χρήματα και μπόρεσε και αποπλήρωσε. Αλλά έκανε και κούρεμα. Αλλά ακούστε με κάτι. Ακούστε λίγο ένα επιχείρημα. Εάν ένα επιχειρηματία. Έπαιρνε δάνεια από την Αγροτική Τράπεζα. Βεβαίως και έπαιρνε. Ακούστε λιγάκι όμως. Τα γύρισε. Ακούστε λιγάκι. Έτσι ένα επιχείρημα που θέλω να σας κάνω. Πάψτε να διακόπτετε. Να σέβεστε τον συνομιλητή. Να ακούσουμε όμως για τον κύριο Σαχινίδη. Σας παρακαλώ. Να ακούσουμε τον κύριο Σαχινίδη. Ελάτε κύριε Σαχινίδη. Παρακαλώ. Εάν ένας επιχειρηματίας, δεν παίρνω τώρα το ότι είναι αρχηγός κόμματος, ένας επιχειρηματίας ερχόταν και έλεγε για παράδειγμα δίνω στο Πασόκ αυτή τη στιγμή 250.000 ευρώ. Και δημοσιοποιούνταν αυτή η είδηση. Αυτή θα ήταν η στάση του κύριου Κόκαλη και των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν σας λέω αρχηγός. Εγώ δεν σας λέω. Βεβαίως είναι ερώτηση. Κύριε Κόκαλη, να είναι θεσμικό θέμα. Είναι θεσμικό και πολιτικό. Είναι μια υποθετική ερώτηση. Είναι θεσμικό. Είναι θεσμικό. Κύριε Σακινίδη, το κόμμα σας πήρε λεφτά από την Αγροτική Τράπεζα. Το είπατε όμως αυτό, το είπατε. Την Αγροτική Τράπεζα, δεν απαντάει. Να αφήσουμε να ολοκληρώσει. Δεν απαντάει για το ΣΥΡΙΖΑ, απαντάει για τους άλλους. Θα έχετε χρόνο, κύριε Κόκαλη. Θα έχει το έχει χρόνο. Το περισσότερο χρόνο. Αφού έγινε κούρεμα. Δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Σαχινίδη ακόμα. Αφού έγινε κούρεμα. Δεν τον αφήνει. Τι δεν έχετε την αντιμετώπιση. Κούρεμα έγινε. Δεν τον αφήνει να αφήσει μια φράση. Λοιπόν, μας τρελάνετε. Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα το θέμα είναι θεσμικό και πολιτικό. Δηλαδή, έρχεται κάποιο φυσικό πρόσωπο και δίνει χρήματα. Το ποσό να το συζητήσουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, πέρα από το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, να γίνεται ένα ζήτημα εάν και κατά πόσο τα κόμματα είναι όμοιροι των προσώπων που τα χρηματοδοτούν. Και σας το λέω αυτό διότι πέρασα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πολλές φορές βρέθηκα σε τραπέζι συζητήσεων με τους ταμείες των κομμάτων. Είμαι πάρα πολύ, αν θέλετε, αυστηρός στα ζητήματα αυτά, διότι έχουν γίνει λάθη και από την πλευρά των κομμάτων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών τους, αλλά έχουν γίνει λάθη και από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών. Με ποια έννοια? Εάν καθίσω και αναζητήσω, επειδή έχω μπροστά μου τα στατιστικά στοιχεία, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την επιχορήγηση των κομμάτων. Τι λέει? Ότι πάνω στα εισπραχθέντα έσοδα τα κόμματα δικαιούνται το 0,5 της χιλίης. Αν πάρουμε λοιπόν από το 2019 μέχρι σήμερα να δούμε αποδόθηκαν στα κόμματα το 0,5 της χιλίης, θα διαπιστώσουμε ότι κάθε χρόνο από το 2019 μέχρι σήμερα τα χρήματα τα οποία δίδονται στα κόμματα είναι λιγότερα από αυτά τα οποία πραγματικά δικαιούνται. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ουσιαστικά τα κόμματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Και προσέξτε, αυτά τα χρήματα, σε αυτά τα χρήματα έχουν γίνει μεγάλες περικοπές. Δύο φορές. Έχει γίνει μία φορά περικοπή το 2012 και μια δεύτερη περικοπή το 2014. Κάποιοι λένε ότι τα κόμματα δεν πρέπει να παίρνουν καθόλου χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να συμφωνήσω. Αλλά τότε θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα υπάρχει ένας τρόπος θεσμικός και πολιτικός. Τρόπος, ας πούμε, διαφανής, όπου τα κόμματα θα παίρνουν χρήματα από φυσικά πρόσωπα ή από επιχειρήσεις ή από επιχειρηματίες, θα καταγράφονται και θα ξέρουμε ότι το κόμμα πήρε αυτά τα χρήματα και όταν ψηφίζει στη Βουλή, το κάθε κόμμα, ο κάθε βουλευτής, αυτά που ψηφίζει, να ξέρουμε από ποιον είχαν πάρει τα χρήματα και τι ακριβώς ψηφίσανε όταν ένα θέμα αφορούσε το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Επειδή αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, δεν ωφελεί να κρυβόμαστε πίσω από τα δάκτυλά μας. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία των κομμάτων και αυτό μπορεί να γίνει μόνο πρώτον όταν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει μία συνέπεια απέναντι στα κόμματα και τους δίδει έγκαιρα τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Δεύτερον, αν αλλάξουμε γνώμη, και αυτό είναι μια πολιτική συζήτηση, να την κάνω ευχαρίστω και με τον κύριο Κόκαλη και με την κυρία Καραμαλή. Αν τα κόμματα αποφασίσουν ότι δεν πρέπει πλέον ο κρατικό προπολογισμό να χρηματοδοτεί τα κόμματα, θα πρέπει τα κόμματα από αλλού να αναζητήσουν πόρου, είτε από τα εγγεγραμμένα μέλη, είτε από διάφορου χρηματοδότε. Τότε να διαμορφώσουμε το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα μπορούν τα κόμματα να λειτουργούν. Όχι να κοροϊδεύουμε εάν πάρει το Πασόκ Νέα Δημοκρατία από ιδιώτη, αλλά άμα τα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όλα καλά και ωραία και δεν χρειάζεται. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Υπάρχει έκτακτη είδηση, θα την πεις, πες. Έχει ξεσπάσει φωτιά λοιπόν σε
διαμέρισμα στα Βρυλίσια. Οι εικόνες είναι πριν από λίγα λεπτά. Ακριβώς. Η πυροσβεστική λοιπόν έχει πέφτει στο σημείο με 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα. Φαίνεται να είναι μεγάλη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φέρεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή τραυματίες, αλλά το λέω με επιφύλαξη αυτό. Το λένε αυτό διότι έχουμε τηλεφωνήματα από φίλους που μας παρακολουθούν από την περιοχή των Βρυλισσίων, οι οποίοι βλέπουν καπνό. Να λοιπόν ποιο είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι η φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε αυτό το διαμέρισμα και στις εικόνες. Φαίνεται να είναι μεγάλη. Ακριβώς. Mm-hmm. Οι οποίες ελήφθησαν πριν από λίγα λεπτά. Η φωτιά φαίνεται δυστυχώς να είναι απειλητική. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες, επαναλαμβάνω, και 6 οχήματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Πάμε στην κύριε Παγάνη. Ελάτε, κύριε Κοκαλή. Αλλά αν έχετε την καλοσύνη, να περιμένετε λίγο να κάνει την τοποθέτηση, κυρία Καραμαλή, και να έρθουμε μετά σε εσάς. Αν έχετε την καλοσύνη, να περιμένετε για λίγα λεπτά. Παρακαλώ. Κυρία Καραμαλή, δεν ξέρω αν θέλετε να πιστέψουν αυτή τη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να πάμε και λίγο παραπέρα. Ό,τι είχα να πω, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Ναι. Δεν μπορεί να λέει ταξιδεύω αφού τον κυκλοφορούν φωτογραφίες με το σύζυγο και να λέει πήγα για επαγγελματικούς. Ως αρχηγός κόμματος δεν μπορεί να λέει πάω για επαγγελματικούς λόγους. Εστιάζεται εσείς στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ο κάθε. Ναι. Και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, οποιοδήποτε. Συζητάμε αυτές τις ημέρες και συζητάμε για την ακρίβεια που είναι παρούσα. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα. 9 στους 10 όμως λένε ότι εμείς χρειαζόμαστε και άλλα μέτρα διότι είναι σοβαρό πρόβλημα για τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορούσε να κάνει για την ακρίβεια? Το λέω αυτό ακούγοντας επίσης και τον συνάδελφό σας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, να βάζει θέμα για την ανεξάρτητη αρχή, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ότι θα έπρεπε να συνδράμει, λέει, το αρμόδιο υπουργείο με έλεγχο και ενδεχομένως με υποδείξεις για πρόστιμα. Θεωρείτε ότι έχει κάνει η κυβέρνηση ότι μπορούσε να κάνει για την ακρίβεια? Κοιτάξτε, έχουμε να κάνουμε με μία παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι δεν είναι μόνο ελληνικό. Ένα αυτό. Δεύτερον, μιλάμε για το τέρας της ακρίβειας, το οποίο είναι αυτό το τέρας, είναι μία διαρκής μάχη. Και όποιος έχει πει ότι είναι ένα μαγικό ραβδί που θα σβήσει την ακρίβεια στις 4 Ιανουαρίου, απλά ψεύδεται. Εμείς λοιπόν κινούμαστε σε τρεις κατευθύνσεις. Η μία είναι η σαρωτική έλεγχη και επιβάλλονται πολύ αυστηρά πρόστιμα και σε μεγάλες εταιρείες, γιατί μας κατηγορούν ότι δεν πάμε στα μεγάλα ψάρια και πάμε στα μικρά. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα απαντήσω σε αυτό, ούτε θα τοποθετηθώ αργότερα επί αυτού. Οι πράξεις μιλούν από μόνες τους ότι οι έλεγχοι είναι σαρωτικοί και επιβάλλονται πρόστιμα. Την ίδια ώρα, προσπαθούμε και το κάνουμε πράξη να αυξήσουμε για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Νέα αύξηση 3% στους συνταξιούχους μας. Νέος αύξηση κατώτατου του μισθού τον Απρίλιο, εκεί Μάρτιο-Απρίλιο, δεν ξέρω ακριβώς πότε είναι. Τον Απρίλιο νομίζω. Ξεπαγώνουν οι τριετίες και πολυετίες στον ιδιωτικό τομέα. Επιμηκύνεται το επίδομα μητρότητα στις ελεύθερες επαγγελματίες και στις αγρότησες. Αυξάνεται το αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με παιδιά. Γίνεται δηλαδή μια πολύ σοβαρή προσπάθεια μαζί βεβαίως με το ΠΑΣ, με το καλά, με τα καλά. Παραμένει όμως και ακρίβεια στα ράφια, η οποία έχει γονατίσει πολλά ελληνικά. Φυσικά, κανένας δεν έχει πει ότι έχει λυθεί το πρόβλημα. Αλλά επιμένω προσωπικά, γιατί πηγαίνω κάθε εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ και προέρχομαι από το δημόσιο τομέα, δημόσιο υπάλληλος είμαι, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσω τη φιλότιμη και τη σοβαρή προσπάθεια που καταβάλει αυτή η κυβέρνηση. Και θέλω να είμαστε πάρα πολύ σαφείς και πάρα πολύ σοβαροί όταν λέμε κάτι ως κυβέρνηση και το αλλάζουμε όταν είμαστε αντιπολίτευση. Παραδείγματος χάρη, το Μάρτιο, κλείνω γιατί καταλαβαίνω τον χρόνο, το Μάρτιο του 2017 ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα γιατί χάνεται στην εφοδιαστική ως αλυσίδα. Λέτε, ναι, ως πρωθυπουργός. Και ως αντιπολίτευση λένε μειώστε το ΦΠΑ. Και κάτι που λένε ότι πέτυχε η Ισπανία, Πορτογαλία. Δεν ανανεώθηκε αυτό το μέτρο ούτε στην Ισπανία ούτε στην Πορτογαλία. Έληξε τον Νοέμβριο. Τέλος. Δεν πέτυχε. Τώρα, εδώ, αλλιώς θα ανανεώσω. Δεν είναι ότι δεν πέτυχε, θα απαντήσουμε. Ναι, όσο σας ακούμε, παρακολουθούμε και την εικόνα από τα Βρυλίσια, από άλλη κάμερα, από άλλη γωνία λήψης. Βλέπετε ο καπνός. Δυστυχώς, εδώ φαίνεται μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Ας ελπίσουμε ότι δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η ευχή μας, βέβαια. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε διαμέρισμα, έτσι, σε πολυκατοικία. Εδώ η εικόνα δυστυχώς είναι ενδεικτική της καταστροφής. 18 πυροσβέστες, 6 οχήματα του πυροσβεστικού σώματος δίνουν μάχη με τις φλόγες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν το μέτωπο αυτό μέσα στην καρδιά των Βρυλισσίων. Πάμε στον κύριο Γόγαλη, το παρακολουθούμε κιόλας από αυτή τη λήψη που μας
μας δίνει το κοντρόλ. Ευχαριστούμε Βίκυ Παύλου και Αλέξανδρε Φαραντόπουλε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κόκαλη. Κύριε Κόκαλη, ελάτε. Κύριε Παγάνη, επειδή έχασα τη σύνδεση για ένα λεπτό στο προηγούμενο θέμα, επιτρέψτε μου για 15 δευτερόλεπτα ένα σχόλιο. Και μετά έρχομαι στην ακρίβεια. Πρώτον, είναι προκλητικό να μας κουνάνε το δάκτυλο τα κόμματα που πήραν δάνεια χωρίς εγγυήσεις και δεν τα γύρισαν ποτέ, ειδικά από την Αγροτική Τράπεζα. Και δυστυχώς αγρότες και κτηνοτρόφοι κινδυνεύουν με πληστηριασμούς και με πανωτόκια. Το κλείνω το θέμα. Ακρίβεια. Ακούστε. Μιλάμε με προτάσεις και μιλάμε για το μέλλον. Το να λέμε τι είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ πριν 6 και 7 χρόνια, νομίζω δεν βοηθά ούτε τη συζήτηση, αλλά ούτε και τους πολίτες. Εμείς τι λέμε, ότι η κυβέρνηση τρέχει πίσω από το πρόβλημα και έχει την αντίληψη της καταστολής όπου μπορεί και όπου προλαβαίνει να κάνει ελέγχους. Οι έλεγχοι από την κυβέρνηση εστιάζονται συνήθως στον τελευταίο κρίκο. Ποιος είναι ο τελευταίος κρίκος? Το σούπερ μάρκετ. Εμείς πιστεύουμε, είναι η πρότασή μας, ότι για να κάνει παρέμβαση ένα σοβαρό κράτος προϋποθέτει ένα βασικό πράγμα, κύριε Παγάνη, κύριε Ελιοπούλου. Ποιο? Να έχει εικόνα. Εάν δεν έχεις την εικόνα στην αγορά, δεν μπορείς να κάνεις παρέμβαση. Ποιος κρίκος... Πώς θα την έχεις την εικόνα, κύριε Κόκαλη? Θα σας πω. Ποιος κρίκος στην αλυσίδα εσχροκερδεί, όχι κερδοσκοπεί. Ναι. Εσχροκερδεί. Από το χωράφι μέχρι το ράφι. Mm-hmm. Εμείς προτείνουμε να γνωρίζει το κράτος πόσα αποθέματα προϊόντων υπάρχουν. Υπάρχει. Γίνεται αυτό. Ναι. Γίνεται. Πώς γίνεται, κυρία Καραμαλή? Αφού γίνεται. Από την πανδημία ξεκίνησε. Ναι. Συνεχίστε. Για πείτε μου, ποιος είναι ο φορέας? Ποιος είναι ο φορέας? Τώρα να φωνάξουν τον κύριο Αυγεννάκη, τον αρμόδιο υπουργό. Δεν είναι δικαιολογία. Αλλά γίνεται, αν το δείτε. Γίνεται καταγραφή, γίνεται καταγραφή, βεβαίως και γίνεται. Συνεχίστε όμως. Δεν πειράζει, αυτό το κάνουμε ήδη. Συνεχίστε. Εάν γίνεται, γιατί πέρυσι, όταν οι αλευροβιομήχανοι ζητήσαν αυξήσεις λόγω του ηλεκτρικού ρεύματος, τότε η κυβέρνηση δεν... και καλά έκανε και δεν συμφώνησε. Ξέρετε γιατί? Γιατί η Ομοσπονδία των Αρτοπιών γνώριζε τα αποθέματα. Για πείτε μου, υπάρχει φορέα να γνωρίζουμε σήμερα πόσα είναι τα αποθέματα σε σιτάρι, καλαμπόκι? Αυτό είναι το ένα που λέτε. Αλλά πώς θα ελέγξει, στην πρόταση ενώ που καταθέτεται ως ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα ελεγχθεί η διαδρομή από το χωράφι στο σούπερ μάρκετ? Δηλαδή πώς θα γίνει ο έλεγχος εκεί? Πώς θα ελεγχθεί? Ναι. Για να γίνει αυτό, κύριε Παγάνη, πρέπει να γνωρίζεις κάθε μήνα τι προϊόντα έχεις από αυτούς που παράγουν και από αυτούς που εισάγουν. Αυτό για ποιο λόγο? Να σας πω ένα παράδειγμα. Οι ελιές και το λάδι που πουλήθηκε το Σεπτέμβριο, ναι, ειδικά οι ελιές, ήταν αγορασμένες πότε? Πέρυσι. Βεβαίως. Το λάδι πέρυσι πόσο είχε? 4 ευρώ. Σήμερα πόσο πουλιέται? 13 ευρώ. Άρα, εάν γνώριζε η κυβέρνηση ότι το λάδι ή οι ελιές που πουλήθηκαν το Σεπτέμβριο, θα εφάρμοζε το δικό της το νόμο. Ναι. Κύριε Κόκαλη, για την εμπορική πρακτική. Εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ, αυτό... πόσα πρόστιμα επιβάλλατε και πόσα εισπράξατε? Μηδέν. Γιατί δεν γνωρίζω εγώ πρόστιμα. Μηδέν πρόστιμα. Κυρία Ηλιοπούλου, άλλη εποχή τότε. Ναι. Ακούστε, τα πρόστιμα καλά κάνουν και επιβάλλονται. Mm. Έτσι. Εγώ αυτή τη στιγμή να σας πω το ακριβές νούμερο πόσα πρόστιμα μηδέν έχουν επιβληθεί και πόσα έχουν εισπραχθεί, καταλαβαίνετε, είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Μηδέν, αφού κατατέθηκε ερώτηση και απαντήθηκε. Μηδέν. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στην κυρία Σαχηνίδη για να ολοκληρώσουμε. Να ολοκληρώσουμε. Ελάτε, κύριε Κόκαλη. Έχετε επιβάλει πρόστιμο σε εταιρεία τροφίμων? Μηδέν. Zero. Εσείς έχετε επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία τροφίμων? Μηδέν. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ελάτε, κύριε Σαχηνίδη. Συγγνώμη, κύριε Κόκαλη. Ρωτάω την κυρία Καραμαλή αν έχει επιβάλει. Ακούστε.
Απίστευτα. Κοιτάξτε, δεν θα κάνετε εσείς ερωτήσεις. Ερωτήσεις κάνουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Εσείς τα απαντάτε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, όπως απαντώ και εγώ. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Θα μας επιτρέψετε. Να κάνετε ερώτηση στο να σας απαντήσουν. Θα μας επιτρέψετε να. Εγώ έκανα ερώτηση μηδέν. Κύριος Παγάνης, πρέπει να διαχειριστούμε την κουβέντα, κύριε Παγάνη. Ναι, πάμε, κύριε Σακινίδη. Μισό λεπτό. Κύριε Κόγαλη, βάλτε μια τελεία για να μπορέσουμε να σας ακούσουμε. Ναι. Αλλά δεν θα μπει. Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ελάτε. Και να ρωτήσω πώς ελέγχεται αυτό. Αυτό που λέει ο κύριος Κόκαλης. Ακούστε λιγάκι, σας παρακαλώ. Ναι. Μισό λεπτό. Αυτό που λέει ο κύριος Κόκαλης μετά από θέματα. Ναι. Μπορεί να φτάσει, το λέω γιατί έχετε μια εμπειρία. Όχι όμως, σε άλλη περίοδο, όχι όμως σε αυτό το τομέα. Ή χρειάζεται να προσλάβει το ελληνικό δημόσιο 4.000-5.000 ελεγκτές και δεν ξέρω αν φτάνουν κι αυτοί. Ναι. Ακούστε λιγάκι. Επιτρέψτε μου, θέλω να βάλω το σύνθημα από την αρχή. Για να είμαστε σίγουροι. Όσο πιο σύντομα μπορείτε ότι καταλαβαίνόμαστε. Παρακαλώ. Κάθε μέρα που γίνεται συζήτηση για τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας, ακούμε από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σειρά μέτρων τα οποία ελήφθησαν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, να διευκολυνθούν τα νοικοκυριά και οι άνθρωποι με τα χαμηλά εισοδήματα που πλήττονται δυσανάλογα περισσότερο σε σχέση με αυτούς που είναι στα μεσοανότερα και ανώτερα εισοδηματικά στρώματα. Αν θυμάμαι καλά και αν πρόσεξα προηγουμένως στη συζήτηση που είχατε πριν από εμάς, υπήρχε μια δημοσκόπηση η οποία έλεγε ότι οι πολίτες στο ζήτημα της ακρίβειας δεν είναι ικανοποιημένοι από τη στάση και από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί αυτό το ζήτημα. Άρα το ζήτημα δεν είναι τι λέει ο κύριος Κόκκαλης, η κυρία Καραμαλή, ο Φίλιππος Σαχινίδης. Το ζήτημα είναι τι λένε οι πολίτες. Και οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι. Μα δόθηκαν όλα αυτά τα μέτρα, λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να δόθηκαν όλα αυτά τα μέτρα, αλλά δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Και γιατί δεν υπήρξε αποτέλεσμα? Γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη αντίδραση. Είπε προηγουμένως η κυρία Καραμαλή ότι δεν υπήρξε αποτέλεσμα στην Ισπανία και στις άλλες χώρες που μειώσαν το ΦΠΑ. Να υπενθυμίσω ότι και μία από τις προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ ήταν η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ σε κρίσιμους τομείς των προϊόντων, δηλαδή στους έμεσους φόρους. Για ποιον λόγο? Διότι το ζήτημα της μετάδοσης της αύξησης των τιμών μέσα στην αφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να προλαμβάνεται στην αρχή. Εάν δεν πάρει το παραμικρό μέτρο, και υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα που δεν ελήφθηκε το παραμικρό μέτρο, διότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκαν τα υπερέσοδα. Ναι. Εάν καθίσετε και δείτε ποια είναι τα έσοδα από τους έμεσους φόρους, θα διαπιστώσετε ότι έχουμε μια πρωτοφανή επίδοση. Άρα δεν ήταν ότι δεν πίστευε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα ωφέλη που μπορεί να αποκύψουν για τους καταναλωτές από τη μείωση του ΦΠΑ, αλλά ήθελε να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν τα υπερέσοδα και μέρος από αυτά τα υπερέσοδα να αποτελέσουν το τμήμα με το οποίο χρηματοδοτούσε. Πάμε τα διάφορα πας που έδινε. Πάμε τώρα στα ζητήματα των ελέγχων. Υπάρχουν δύο διακριτικοί έλεγχοι. Επιτρέψτε μου. Ναι. Γιατί γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα? Διότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν συγκεκριμένα τμήματα της οικονομίας υπόκειται σε αυτό που λέμε στις ολιγοπωλιακές ή στις μονοπωλιακές συνθήκες. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες μέσα στην οικονομία, έχει κάποιος τη δυνατότητα να αυξάνει υπέρμετρα το περιθώριο κέρδος σε σχέση με μια οικονομία στην οποία υπάρχει ανταγωνισμός. Εδώ πέρα λοιπόν ελέγχεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν έκανε σωστά τη δουλειά της, δηλαδή να ελέγξει αν οι εταιρείες συμπράττουν ώστε να κανονίζουν τις τιμές. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν έγινε σωστά η δουλειά. Και μετά υπάρχουν και αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έκαναν σωστά τους ελέγχους? Όχι. Ακούω συνέχεια τον κύριο Σκρέκα, επιβάλαμε μία ποινή, επιβάλαμε ένα πρόστιμο. Λέω εγώ, άκουσα προχθές για παράδειγμα, επιβλήθηκε ένα πρόστιμο σε μία εταιρεία εισαγωγής καφέ. Και λέω, γιατί δεν λέει στον καταναλωτή ποια είναι αυτή η εταιρεία, ποιο είναι αυτό το προϊόν, ώστε και ο καταναλωτής, πέρα από το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε και δεν ξέρω αν θα πληρωθεί, και ο καταναλωτής να έχει δικαίωμα να αυτοπροστατευτεί, περιορίζοντας την κατανάλωση του συγκεκριμένου προϊόντος. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μια συνέργεια των ελεγκτικών αρχών αλλά και των καταναλωτικών οργανώσεων για να μπορέσουμε πραγματικά να βάλουμε μια φραγή σε όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται τις συνθήκες. Κυρία Καραμαλή. Στην αγορά. Κύριε Κόκκαλη, κύριε Σαχινίδη, καλή χρονιά σε όλους, να σας ευχηθούμε. Καλή χρονιά με υγεία. Υγεία και ομόνοια να σας ευχηθούμε. Και όλα δεξιά. Να είστε καλά. Σας το λέω. Όχι εσάς, τον κύριο Κόκκαλη.